Τη διαμαρτυρία των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία προκάλεσε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προωθεί το Υπουργείο Υγείας για τη σύσταση δύο κλάβων νοσηλευτικού προσωπικού, έναν που θα περιλαμβάνει τους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης νοσηλευτές και ένα για τους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βοηθούς νοσηλευτές. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν τετράωρη στάση εργασίας καθώς και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΔΥΠΕ Κρήτης στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης. Ένα είναι το σίγουρο, ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι στην πρώτη γραμμή, προσφέρουν και θα πρέπει όλες οι νομοθετήσεις και οι κινήσεις της κυβέρνησης να είναι προς την αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς. Η σημερινή κυβέρνηση σε ανύποπτο χρόνο φέρνει ένα προσχέδιο συζήτησης που επιχειρεί να δημιουργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό μεταξύ των νοσηλευτών και των βοηθών νοσηλευτών. Η προσπάθεια να πετάξει αλλού την μπάλα όταν στα νοσοκομεία μέσα υπάρχει τεράστια υποστελέχωση όλων των βαθμίδων. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προωθεί να διαχωρίσει το νοσηλευτικό κλάδο στα δύο, π και τ, και να αφήσει τους δε απ' έξω. Αυτό είναι απαράδεκτο. Στη δουλειά όλοι μαζί και στον κλάδο 9. Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, η ψήφιση των ξεχωριστών κλάδων θα διαταράξει τη λειτουργία των νοσοκομείων και θα προκαλέσει έντονα προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων. Θεωρούμε ότι στη νοσηλευτική όλοι έχουν από ένα κομμάτι. Προσφέρουν την ψυχή τους και τον αγώνα για την υγεία και τη φροντίδα του ασθενούς. Δεν πρέπει να διαχωριστεί, διότι για να παραχθεί έργο μέσα στο νοσοκομείο είναι ο ένας συνέχεια του άλλου. Το νοσηλευτικό επάγγελμα έχει προσφέρει τα μέγιστα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, οπότε νομίζω ότι αυτονόητα δεν θα πρέπει να μιλάμε ούτε για διαχωρισμούς ούτε για κατηγοριοποιήσεις. Έτσι. Θα πρέπει όλοι αυτή τη στιγμή να κατανοήσουν ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι ένα, έτσι, και από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται απερίσπαστοι και χωρίς εμφυλιακό κλίμα μέσα στα νοσοκομεία. Τα προβλήματα του κλάδου, μεταξύ των οποίων την έλλειψη προσωπικού, συζήτησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στη συνάντηση που είχαν με τη διοικήτρια της ΥΠΕ Κρήτης, Λένα Μπουρμπουδάκη, η οποία δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό των νοσηλευτών. Δεν θα υπάρχει καμία απαξίωση των νοσηλευτών μας, των ανθρώπων που στηρίζουν έτσι και αλλιώς χρόνια τώρα και μέσα στην πανδημία, στην κατάσταση την δύσκολη που διαβιούμε. Επομένως, ακούσαμε όλες τις προτάσεις, τους προβληματισμούς τους. Θα μεταφερθούν στο Υπουργείο, θα συζητήσουμε με τον Υπουργό και δηλώσαμε για μια ακόμη φορά ότι η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης είναι εδώ για να στηρίξει και τους νοσηλευτές όπως και όλους τους υγειονομικούς.